Συγχαρητήρια, πείτε μας τα συναισθήματά σας. Χαρά, περηφάνεια, δικαίωση. Είναι το τρίτο συνεχόμενο Final Four. Γράψαμε ιστορία σήμερα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μέσα στην Μπαρτσελόνα. Ένα μάτς με πάρα πολύ μπασκετικό και μη μπασκετικό ξύλο. Που μάλλον επικράτησε αυτός που το ήθελε περισσότερο εμείς. Επικράτησε και αυτός που το άξιζε περισσότερο. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Ήταν μια δύσκολη σειρά. Και η Μπαρτσελόνα πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά η ομάδα έχει χτίσει ένα μέταλλο, έχει μια χημεία, έχει μια πίστη, μια εμπιστοσύνη ακόμα και στα δύσκολα, ακόμα και όταν είναι πίσω. Και πάντα έχει παίκτες που βγαίνουν μπροστά που δεν είναι πάντα ίδιοι. Και αυτό νομίζω ότι την κάνει πολύ πιο δύσκολο να την αντιμετωπίσουν. Είναι αυτό το μέταλλο που άλλαξε τη σειρά μετά την απώλεια του Game 3. Και όχι μόνο την απώλεια, αλλά με τον τρόπο που ήρθε και αυτή η ήττα. Εντάξει, νομίζω ότι όλη η ομάδα πείσμασε με αυτό που έγινε. Από εκεί πέρα σήμερα νομίζω ήταν μια μάχη γιγάντων. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο τέλος. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έπαιξε πολύ καλά και πολύ δυνατά. Αυτά. Μερικές φορές είναι δύσκολο για τον κόσμο να κατανοήσει πόσο μεγάλο επίτευγμα όταν η Ευρωλίγα γίνει τόσο απαιτητική, όταν ομάδες ξοδεύουν 30 και 35 εκατομμύρια. Πόσο μεγάλο επίτευγμα, πόσο σημαντικό είναι να είσαι εκεί πέρα σταθερά, μόνιμα. Αυτό είχαμε πει και παλιότερα, ότι από όταν άλλαξε το σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκας με τα play-offs, τα best of 5, αν δεν κάνω λάθος, έχουν πάει σε 9 Final Four. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε 9 Final Four, το οποίο είναι από μόνο ότι τρομακτική επιτυχία. 3 συνεχόμενα βεβαίως, αλλά είναι και 9 Final Four. Φύγανε παίκτες θρύλοι του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλοι παίκτες τα τελευταία χρόνια και ο Ολυμπιακός έμεινε στην κορυφή. Αυτό νομίζω είναι κάτι μοναδικό. Σύν ότι το προϋπολογισμός του Ολυμπιακού είναι ο χαμηλότερος νομίζω όλων των ομάδων του top 8, αν δεν κάνω λάθος. Και όλες αυτές οι επιτυχίες γίνανε με πολύ χαμηλό budget. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν θα το κάνει ποτέ κανείς. Ας το απολαύσουμε, ας το ζήσουμε και ας το εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στην τύχη. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι κάτι σας χρωστάει η τύχη. Αυτή η ερώτηση γίνεται και από φίλους. Δεν είναι θέμα τύχης, άμα το χρωστάει να το πάρουμε σε σχέση με πέρσι που το χάσαμε για 4 δευτερόλεπτα ή που το χάσαμε τον ημιτελικό στο Βελιγράδι πάλι για λίγα δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι να μπουν αποφασισμένοι παίκτες με τη Ρεάλ και να πάμε στον τελικό και εκεί θα δώσουμε μια νέα μάχη. Το θέμα είναι να κερδίσουμε τη Ρεάλ. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ικανότητας, πίστης του προπονητή και των παικτών ο ένας για τον άλλον. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος πριν, η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί είχαμε πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς μέσα στη σεζόν. Η ομάδα ενισχύθηκε, δεν το λέω για να πω ότι εμείς ενισχύσαμε την ομάδα, αλλά ότι ξεπέρασε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και μια ομάδα που χάνει βασικούς παίκτες, το να κάνεις χημεία πάλι είναι πολύ δύσκολο. Ο Ολυμπιακός όμως είναι για 3 χρόνια συνεχόμενα. Και άλλες ομάδες ευρωπαϊκές, εσείς θα μου πείτε ποιες είναι, δεν ξέρω, είναι η Μπαρτσελόνα, ίσως η Τσεσεκά, η Ρεάλ, έχουν περάσει μπορεί σε 3 συνεχόμενα Final Four. Αλλά όπως είπε και ο αδελφός μου, το μπάτζετ το δικό μας δεν το είχαν. Άμα έχεις ένα μπάτζετ 40 εκατομμύρια, το να περάσεις 3 χρόνια σε ή 50 από πόσο έχει η Τσεσεκά, εντάξει, δεν είχαν επίτευγμα τρομερό. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι απίστευτο. Με δεδομένο, συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και δεν γίνεται να αναφερθεί σε κάθε παίκτη σε όλα, θα ήθελα μια ξεχωριστή αναφορά αν γίνεται στον προπονητή, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Κάθε προπονητή σε όλες τις ομάδες είναι πολύ σημαντικός. Ωστόσο, ο Γιώργος Μπαρτζόκας φαίνεται ότι έχει κολλήσει απίστευτα με αυτή την ομάδα και πείτε μας τη δική σας άποψη. Νομίζω είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το αποδεικνύει. Βλέπετε τι μπάσκετ παίζει ο Ολυμπιακός και με τι αντικσότητες. Σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση, γιατί θες τύχη πάντοτε στον αθλητισμό, αυτό είναι δεδομένο, αλλά πιστεύω ότι αξίζουμε να ζήσουμε με ακόμα μεγαλύτερες στιγμές. Αυτή η ομάδα το αξίζει. Όλοι ξέρετε τι έχει γίνει, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε, αλλά νομίζω το αξίζουμε. Με δεδομένο ότι η αντιπαλότητα φέτος έχει ανέβει αρκετά επίπεδα και με δεδομένο ότι θα υπάρχει και δεύτερη ελληνική ομάδα στο Final Four, θα διαλέγατε ποτέ αντίπαλο από τον άλλο ημιτελικό? Θα θέλετε να παίξετε με τον Παναθηναϊκό στον τελικό, για παράδειγμα? Έτσι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όταν αντιμετωπίζει τον ημιτελικό την πρωταθλήτρια Ευρώπη, δεν μπορεί να μπει σε αυτέ τι σκέψει σε καμία περίπτωση. Ίσως είναι και από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και πιο πλήρης η Ρεάλ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Τις καλύτερες. Οπότε έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό. Τώρα, σε σχέση με την αντιπαλότητα που λέτε,
Η αντιπαλότητα είναι δεδομένη. Το θέμα είναι να μην υπάρχει τοξικότητα. Δυστυχώς έχει επιστρέψει η τοξικότητα και αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για τον αθλητισμό και θα πρέπει λίγο να το δούμε αυτό το θέμα και συμπεριφορές απαράδεκτες να καταδικάζονται. Η τοξικότητα είναι επικίνδυνο. Η αντιπαλότητα είναι κάτι υγιές. Το θέμα είναι να περάσουμε τη Ρεάλ. Είτε είναι η Φενέρ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός. Αν με το καλό περάσουμε, σίγουρα θα είναι ένας τρομερός τελικός. Και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο.